τρεις δράσεις, οι οποίες και οι τρεις στην ουσία στοχεύουν στην ίδια κατεύθυνση. Στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, στα ζητήματα της κλιματικής ουδετερότητας και βεβαίως η πιο παλιά από αυτές και η καθιερωμένη η γιορτή της 5ης Ιουνίου σαν Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Όπως αναφέρθηκε και ο Αντιδήμαρχος, 28 χρόνια πριν ξεκίνησε αυτή η 24 χρόνια πριν ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση και νομίζω ότι κάθε χρόνο γίνεται καλύτερη, κάθε χρόνο γίνεται με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή παιδιών, κυρίως και ενηλίκων. Δεύτερο, είχαμε την εβδομάδα κλιματικής ουδετερότητας, η οποία εξελίσσεται αυτές τις μέρες. Τα είπαμε προχθές για αυτό το θέμα. Και βεβαίως έχουμε μεθαύριο και τη δράση με το ποδήλατο, που επίσης έχει την ίδια ακριβώς στόχευση. Είχα την ευκαιρία να το τονίσω και προχθές, το ότι ο τόπος που θα ζήσουν τα παιδιά μας θα είναι πολύ διαφορετικός από τον τόπο που ζήσαμε εμείς. Ο τρόπος που θα ζήσουν τα παιδιά μας θα είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο που ζήσαμε μαζί. Επομένως, η συμμετοχή τους, η ευαισθητοποίησή τους, οι πληροφορίες που θα πάρουν γύρω από τα ζητήματα της ανακύκλωσης, της χρήσης του ποδηλάτου, της χρήσης των ηλεκτρικών μέσων μετακίνησης και το καθεξής, είναι φανερό το ότι συμβάλλει όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε, όλοι μας να ενημερωθούμε και όλοι μας μαζί να βοηθήσουμε τον τόπο να πάει σε αυτήν την πορεία. Ευχαριστώ τους χορηγούς για τις προσφορές τους και καλώ όλους, μικρούς και μεγάλους πολίτες του Δήμου, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, γιατί εκτός όλων των άλλων υπάρχουν και αξιόλογα δώρα.